Είναι μία από τις αντιφάσεις της κοινωνίας όπου ζούμε το γεγονός ότι ενώ έχει υπάρξει μεγάλη επιστημονική πρόοδος και πείρα ως προς την πρόληψη και τη θεραπεία των εξαρτήσεων, η πρόοδος αυτή δεν αξιοποιείται στην πολιτική αντιμετώπιση τους. Και υπάρχουν αιτίες γι' αυτό. Καταρχάς, μια ταξική κοινωνία για την οποία είναι μονόδρομος η διαιώνησή της, που βασίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, είναι καταδικασμένη να αναπαράγει τα προβλήματα που η ίδια δημιουργεί. Θα αντέφασκε στην ίδια της την ύπαρξη η ριζική αντιμετώπιση του κοινωνικού φαινομένου των εξαρτήσεων και η στόχευση για πλήρη αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη των θυμάτων της. Επιπλέον, η πρόληψη και η απεξάρτηση κοστολογούνται με βάση οικονομικές τεχνικές όπως η ανάλυση κόστους-οφέλους. Αν κοστίζει πολύ ακριβά η δημιουργία όλων των απαραίτητων όρων για μια ζωή χωρίς εξαρτήσεις, αν ο θάνατος ακόμα, κοινωνικός ή βιολογικός, συμφέρει οικονομικά βάσει της συγκεκριμένης ανάλυσης, τότε απλά και κοινικά προτιμώνται οι φθηνότερες λύσεις. Αν μάλιστα οι υπηρεσίες πρόληψης και απεξάρτησης μπορούν να αποτελέσουν ένα ακόμα εμπόρευμα, όπως συμβαίνει και με την υγεία, την παιδεία και άλλα κοινωνικά αγαθά, τότε δημιουργείται και η αντίστοιχη αγορά ως ένα ακόμα πεδίο κερδοφορίας για μικρούς ή μεγάλους επιχειρηματίες, που στοχεύουν βέβαια και στα αντίστοιχα βαλάντια. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο, ούτε απόδειξη αναποτελεσματικότητας της μιας ή της άλλης κυβέρνησης στη χώρα μας ή και οπουδήποτε στον κόσμο, το ότι η πολιτική που διαχρονικά εφαρμόζεται είναι πολιτική διαχείρισης και όχι ουσιαστικής και αποφασιστικής αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Πρόκειται για την πιο συμφέρουσα επιλογή, η οποία εξασφαλίζει ταυτόχρονα και ένα μίνιμουμ δημόσιων και δωρεάν δομών για λόγους κυρίως κοινωνικής συνοχής και ελέγχου. Γι' αυτό και τόσα χρόνια μετά την εμφάνιση του κοινωνικού φαινομένου της εξάρτησης στη χώρα μας, και ενώ το πρόβλημα ως κοινωνικό φαινόμενο που είναι εξελίσσεται και περιπλέκεται, γίνονται τόσα λίγα, ενώ θα μπορούσαν να γίνονται τόσα πολλά. Πιο σωστά, γίνονται πολλά, αλλά προς δύο βασικά κατευθύνσεις. Πρώτον, προς τη γενίκευση της διαχείρισης και της μείωσης των πιο ακραίων συνεπειών, τη λεγόμενη μείωση της βλάβης, και δεύτερον, προς την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση όλων των συστατικών μερών του πεδίου. Ιδιωτικές θεραπευτικές κοινότητες πολυτελείας, κλινικές αποτοξίνωσης, ιδιώτες ψυχίατροι και ψυχοθεραπευτικά κέντρα, υπηρεσίες στέγασης και σύτησης, ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται για να διενεργούν ιατρικές εξετάσεις για λοιμώδη νοσήματα, για να αναπτύσσουν προγράμματα street work και άλλα. Ακόμα και τα ίδια τα ναρκωτικά και οι πιάτσες των χρηστών δεν μένουν εκτός του σχεδιασμού για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας των επιχειρηματιών, όπως μας δείχνουν οι νόμοι που ψηφίζονται βήμα-βήμα και οδηγούν στην νομιμοποίηση της κάναβης ή ο χωροταξικός σχεδιασμός για τις πιάτσες και τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης, ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς ακινήτων ή του τουρισμού. Αυτό το πλαίσιο τείνουν να εδραιώσουν και με την εξάπλωση των νέων ευέλικτων και ελαστικών σχέσεων εργασίας, που καθιστούν τους εργαζόμενους εξίσου φτηνούς και αναλώσιμους, εξίσου διαχειρίσιμους με τον πληθυσμό με τον οποίο δουλεύουν. Έχουμε έτσι 75 κέντρα πρόληψης σε όλη τη χώρα, με τη μορφή αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών από την ίδρυσή τους το 1994 μέχρι σήμερα, την κάθε μία εταιρεία από τις οποίες μπορούν να διοικούν δήμοι, περιφέρειες και τοπικοί συλλογικοί φορείς, χωρίς ενιαίο θεσμικό πλαίσιο και κανονισμό λειτουργίας, με μόνη κοινή συνισταμένη την επιστημονική τους εποπτεία από τον ΟΚΑΝΑ, έναν οργανισμό που εξαιτίας της ανάπτυξής του στην κατεύθυνση της υποκατάστασης και της μείωσης της βλάβης, αντιστρατεύεται τη φιλοσοφία της πρόληψης. Το αν αυτά τα κέντρα πρόληψης αρκούν για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού και το τι σημαίνει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους, μας το δείχνει πολύ παραστατικά η εμπειρία που έχουμε από την περιοχή του Πειραιά. Σε ολόκληρο τον Πειραιά και τους γύρω δήμους δεν λειτουργούσε και ακόμα δεν λειτουργεί κανένα κέντρο πρόληψης. Το 2017, μετά από διεκδικήσεις χρόνων του ΕΣΥΝ και συλλογικών φορέων της περιοχής, η Περιφερειακή Αρχή του ΣΥΡΙΖΑ ίδρυσε το Διαδημοτικό Κέντρο Πρόληψης Πειραιά με το όνομα Πλοηγός, το οποίο όμως ποτέ δεν λειτουργήσε,
αφού οι όροι των μνημονίων που και αυτή η κυβέρνηση ψήφισε απαγόρευαν την πρόσληψη των 12 εργαζομένων που προέβλεπε το οργανόγραμμα του κέντρου. Πρόσφατα η σημερινή Περιφερειακή Αρχή της Νέας Δημοκρατίας, που επίσης δεν έθεσε σε λειτουργία το κέντρο, επικαλούμενη την έλλειψη πείς για τις προσλήψεις, έφτασε να ζητήσει το κλείσιμό του. Ακόμα όμως και με αυτό το δυσλειτουργικό θεσμικό πλαίσιο και με αυτόν τον αριθμό που αφήνει ακάλυπτες μεγάλες και πολυπληθείς γεωγραφικές περιοχές, τα κέντρα πρόληψης θα μπορούσαν, έστω και περιορισμένα, να επιτελέσουν το έργο τους, αν δεν στέναζαν κυριολεκτικά από τις ελλείψεις σε επιστημονικό προσωπικό. Ελάχιστοι εργαζόμενοι για τεράστιες περιοχές αδυνατούν να αναπτύξουν προγράμματα πρόληψης σε βαθμό που να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στον πληθυσμό στον οποίο απευθύνονται. Εσχάτως βρέθηκε ως λύση για τη μερική κάλυψη των τεράστιων ελλείψεων οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ από τον ΟΚΑΝΑ. Στον ΟΚΑΝΑ πάλι έχει κατευθυνθεί το 76% των εξαρτημένων που βρίσκονται σε προγράμματα απεξάρτησης. Όμως το ποσοστό αυτό δεν δικαιολογείται με επιστημονικά κριτήρια, γιατί η πλειονότητα των χρηστών ναρκωτικών που απευθύνονται στα προγράμματα είναι πολυτοξικομανείς, ενώ τα οπιοειδή, για τα οποία μόνο μπορεί να ενδείκνυται επιστημονικά η θεραπεία υποκατάστασης, δεν αφορούν καν όλες τις περιπτώσεις πολυχρήσης. Βλέπουμε και στον ΟΚΑΝΑ, από το 1995 που ξεκίνησε τη λειτουργία του μέχρι σήμερα, μία διαδικασία διολίσθησης προς τη μείωση της βλάβης, την οποία ως οργανισμός επόπτης της κρατικής πολιτικής έχει αναλάβει να αναπτύξει και να γενικεύσει. Δεν είναι τυχαίο ότι στον ΟΚΑΝΑ παρατηρείται πολύ μεγάλη ενίσχυση με οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους σε ό,τι αφορά τη μείωση της βλάβης, ενώ οι δομές υποκατάστασης εκφυλίζονται στο να χορηγούν απλώς το υποκατάστατο και τα ούτως ή άλλως λιγοστά στεγνά του προγράμματα αποδυναμώνονται περισσότερο με το να αποψηλώνονται από το έμπειρο προσωπικό τους, το οποίο μετακινούν αναγκαστικά στις νέες δομές. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι από τον ΟΚΑΝΑ ξεκίνησε το χτύπημα της μόνιμης και σταθερής δουλειάς στον χώρο των εξαρτήσεων, όπως και ο περιορισμός της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Σχεδόν η μισή εργαζόμενη στον ΟΚΑΝΑ είναι προσωρινή, με συμβάσεις διαφόρων ειδών, ενώ οι εργολάβοι έχουν αναλάβει τις βοηθητικές υπηρεσίες, τις φύλαξες και τις καθαριότητας. Τελευταία, εκεί παρατηρούμε και το φαινόμενο των αυταρχικών και εκδικητικών συμπεριφορών των διοικήσεων σε βάρος εργαζομένων που δεν συμμορφώνονται αδιαμαρτύρητα με την κατάσταση που επιβάλλεται. Και να μην ξεχνάμε και την εκτροπή στις πιάτσες των υποκατάστατων, τα οποία επίσης προκαλούν και εθισμό και θανάτους. Στο ΚΕΘΕΑ, τον παλιότερο οργανισμό απεξάρτησης που διαθέτει και το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών στη χώρα, ο οποίος αξίζει να σημειωθεί πρόλαβε να αποδείξει την αποτελεσματικότητα των στεγνών προγραμμάτων, η μόνη ανάπτυξη γίνεται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, με ημερομηνία λήξης, που συνήθως αφορούν πολυδύναμα κέντρα, το οποίο σημαίνει με ελάχιστους εργαζόμενους για το ελάχιστο χρονικό διάστημα παρέχονται στοιχειώδεις υπηρεσίες για κάθε είδους πρόβλημα που αφορά τις εξαρτήσεις. Στα ολοκληρωμένα και εξειδικευμένα θεραπευτικά προγράμματα από την άλλη, το προσωπικό δεν επαρκεί, ενώ οι μεγάλες ελλείψεις καλύπτονται προσωρινά με συμβασιούχους, των οποίων το ποσοστό συνεχώς αυξάνεται, έχοντας φτάσει σήμερα στο 40% του συνόλου των εργαζομένων. Αντικειμενικά, παρά τη διακηρυγμένη φιλοσοφία του ΚΕΘΕΑ για τις εξαρτήσεις και παρά τις προσπάθειες των εργαζομένων, η αντιμετώπιση διολυσθένει επίσης σε μία λογική διαχείρισης και συμβιβασμού με το πρόβλημα. Ο διορισμός διοίκησης από την κυβέρνηση διευκολύνει αυτή τη διαδικασία, ενώ παράλληλα επιχειρεί να θεσμοθετήσει ως αυτοτελή σκοπό και του ΚΕΘΕΑ τη μείωση της βλάβης. Σε όλο αυτό το έδαφος ανθίζουν οπισθοδρομικές και αντιεπιστημονικές αντιλήψεις, όπως η ιατροκεντρική θεώρηση της εξάρτησης ως χρόνιας και υποτροπιάζουσας νόσου του εγκεφάλου, η αντίληψη περί λειτουργικότητας του χρήστη, περί ασφαλούς ή υγιούς χρήσης και άλλα.
Αντιλήψεις που ενισχύονται από τα κυρίαρχα ιδεολογήματα με σαφή οικονομική και πολιτική στόχευση για μαλακά και σκληρά ναρκωτικά, για ακίνδυνα ή ακόμα και ευεργετικά ναρκωτικά, για την ελεγχόμενη ψυχαγωγική χρήση και πολλά ακόμα. Η επιδείνωση, όπως γνωρίζουμε, της οικονομικής κατάστασης των λαϊκών στρωμάτων συνδέεται με την όξυνση του προβλήματος των εξαρτήσεων. Αυξάνεται η χρήση ουσιών και οι εξαρτητικές συμπεριφορές, το διαδίκτυο, ο τζόγος, το αλκοόλ. Εμφανίζονται νέες ψυχοδραστικές ουσίες και νέες επιδημίες, όπως των οπιοειδών και των νόμιμων προϊόντων ψυχαγωγικής κάναβης, που έχουν ξεκινήσει ήδη στη ΣΥΠΑ και σύντομα θα επεκταθούν στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Η κατάσταση, επομένως, απαιτεί σύγκρουση με την έως τώρα πολιτική στις εξαρτήσεις. Ευχαριστώ.